τώρα μόλις μπήκα στο σπίτι μου. Είχα μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα. Θα έλεγα και ψυχοφθόρα. Έχω λάβει πολλά θετικά αλλά και αρνητικά μηνύματα όσον αφορά το περιστατικό που έγινε στα MAD VMA και θα ήθελα λίγο να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό το θέμα. Όσον αφορά αυτό που έγινε με το παλικάρι, θέλω να σας πω κάποιες αλήθειες τώρα και να καταλάβετε και τη δικιά μας πλευρά. Ξεκινώντας, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση να μίλαγα άσχημα σε κάποιον εργαζόμενο ή σε κάποιον άνθρωπο που είναι εκεί βγάζοντας το ψωμί του. Θέλω να πω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν κάποιο παιδάκι, δεν ήταν κάποιος εργαζόμενος, δεν ήταν κάποιος σερβιτόρος, ήταν ένας φίλος ενός καλλιτέχνη που καθόταν από πίσω μου. Δεν έπρεπε να βρίσκεται εκείνη τη στιγμή εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι ότι το παιδί αυτό έφερνε σουβλάκια και μπουκαλάκια νερό για να φάει αυτός ο καλλιτέχνης και εκείνη τη στιγμή έτυχε να γίνεται η απονομή του βραβείου μου. Θέλω να ξανατονίσω λοιπόν ότι δεν ήταν κάποιο παιδάκι, δεν ήταν κάποιος εργαζόμενος, δεν ήταν κάποιος εκεί για το μεροκάματο. Αν ήταν κάποιος άνθρωπος που ήταν εκεί για το μεροκάματο, ήταν ο άνθρωπος που ήταν στη κάμερα, που ήταν πάνω από 6 ώρες όρθιος στεκόμενος στα πόδια του και έπρεπε να έχει ένα καθαρό πλάνο, γιατί πέρα από ένα live ήταν ένα τηλεφωνικό.